centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσούκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους τους πρώτες. Σας ευνηδίασε ο συγκεκριμένος θάνατος, γιατί όντως Μπόρις Μουζενίδης είχε ασθενήσει τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν ήταν, θα λέγαμε, σε μια ηλικία, καταλαβαίνετε, προχωρημένη. Ήταν ένας επίσης νέος άνθρωπος ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, δυστυχώς τώρα σε αυτή την περίπτωση δεν μετράει η ηλικία από ό,τι φαίνεται. Και σε αυτές τις ηλικίες, μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μετράνε οι ηλικίες από ό,τι δίνουν τα πράγματα. Ό,τι αποφασίζει ο Θεός είναι τώρα, δυστυχώς. Εντάξει, μπάσει δώσει να συλληπιθούμε την οικογένεια. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Καλό παράδειγμα έχει ο άνθρωπος. Ναι. Και ό,τι και να πούμε δεν. Πολλά σχολεία και από την θα λέγαμε και την πολιτική ηγεσία, μηνύματα του κύριου Θεοχάρη, του Υπουργού Τουρισμού. Στα πρωτοσέλιδα είδαμε το όνομά του. Ήταν ένας μεγάλος παράγοντας του τουρισμού τελικά. Κοιτάξτε, ή εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο παράγοντα. Ναι, κοιτάξτε. Προς τιμήν του ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε αυτό που έφτασε. Mm-hmm. Βέβαια, κανένα κανάλι δεν αναφέρει ότι ξεκίνησε την Καστοριά. Την καριέρα του ουσιαστικά εδώ την έκτισε. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε ένας πραγματικά μεγαλοπαράγοντας της χώρας μας, με χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες εργαζομένους. Οπότε μόνο αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο εμείς. Mm-hmm. Για το τι προσέφερε ο άνθρωπος σε αυτή τη χώρα. Και το τι προσέφερε ο άνθρωπος σε αυτή την πόλη, θα έλεγα. Για να δούμε τώρα, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τσούκα, ότι την περίοδο που καθιέρωσε τον τρόπο με τον οποίο με τους τουρίστες, τους δρόσους, στα μαγαζιά κτλ., στην Καστοριά γινόταν ένας πανικός συζητήσεων. Θυμάστε τότε και με την ΕΔΙΚΑ και όχι μόνο για το αν. Τελικά βοήθησε την Καστοριά αυτή η ιστορία, ή θα μπορούσαμε και από μόνοι μας να έχουμε, χωρίς να χρειάζεται να δίνουμε προμήθειες και τα λοιπά, να έχουμε την ανάπτυξη και εμείς στα χρόνια αυτά. Ναι, κοίταξε. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι οι άνθρωποι εμείς σταυρώσαμε τον Χριστό. Τώρα δεν θα κολώναμε στον Μουζενίδη και στον Τζούκ και στον Ατσούλη. Ναι. Λοιπόν, ήρθε ένας άνθρωπος εδώ πέρα, έβαλε κάποιους όρους στο επάγγελμά μας. Ναι, έβαλε τους κανόνες του παιχνιδιού, ναι. Κάποιος τους αποδέχτηκε, κάποιος δεν τους αποδέχτηκε. Το θέμα είναι ότι όταν έφυγε αυτός από την Καστοριά... Είδαμε δυστυχώς, είδαμε το ζόρι. Ναι, δυστυχώς, όταν έφυγε αυτός από την Καστοριά, ευτυχώς για αυτόν έφυγε πλούσιος, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την Καστοριά και τους καστοριανούς επιχειρηματίες. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως οι καστοριανοί επιχειρηματίες, και βάζω και εμένα μέσα, έτσι για να μην παρεξηγούμε, ναι. Δυστυχώς εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε τον Μουζενίδη. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, κύριε Τσούκα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός έφερε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ζώων στην Καστοριά. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ πέρα από τα βάθη της Ρωσίας. Από περιοχές τις οποίες δεν είχαμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας. Άνθρωποι που δεν θα έρχονταν ποτέ στην Καστοριά, εννοείται. Δεν θα έρχονταν στην Καστοριά, βέβαια. Ναι, ναι. Άφησαν τα ωραία χρήματά τους εδώ πέρα και εμείς, αντί να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, ο ένας χτυπούσαμε τον άλλο. Δηλαδή εννοείται ότι ο ανταγωνισμός που έφερε αυτό το σύστημα πώλησης, ότι εγώ δίνω τόσα στο παλτό, όχι εγώ δίνω λίγο παραπάνω στο παλτό, έφερε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των δικών μας επιχειρησιών. Ναι, έτσι ακριβώς, αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Αυτό δεν φταίει σε κάτι αυτός έκανε τη δουλειά του. Εμείς δυστυχώς δεν κάναμε τη δουλειά μας. Καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε, αυτός κατέληξε εκεί που κατέληξε, έγινε αυτός που έγινε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι προσέφερε τα μέγιστα στην πόλη μας, προσέφερε τα μέγιστα στον κλάδο μας. Εννοείται, με παλτά τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα δίναμε σε αυτούς τους ανθρώπους σίγουρα πουθενά. Δεν θα μπορούσε να έχει αυτές τις πωλήσεις η Καστοριά, αν δεν υπήρχε έστω και αυτός ο τρόπος του πακέτου, έτσι. Να. Το θέμα είναι ότι εμείς
Εμείς το δουλέψαμε λάθος και όχι αυτός. Αυτός το δούλεψε όπως έπρεπε να το δουλέψει. Όχι, σαν σύλληψη ιδέας, δηλαδή. Να πάρεις το αεροπλάνο, να σε φέρω Καστοριά, να αγοράσεις γούνα και όλο αυτό σε ένα πακέτο τουριστικό. Με την ανάλογη προμήθεια που δεν την ήξερε βεβαίως ο τουρίστας. Ο Ρώσος πλήρωνε όλο το πακέτο του. Εκεί λέτε εμείς, αντί αυτό να το κάνουμε πλεονέκτημα, κοιτούσαμε ποιος θα δώσει περισσότερα στην προμήθεια. Έτσι ακριβώς. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Εμείς μόνοι μας φάγαμε το κεφάλι μας, δεν μας φάει κανένας. Ξαναλέω, ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του. Πολύ ναι, καλά και όπως είπατε, πραγματικά ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι, ακριβώς. Από το μηδέν. Και ουσιαστικά η Καστοριά ήταν η περιοχή που τον εκτείναξε. Ναι, που τον ανέβασε οικονομικά. Από εμάς ξεκίνησε ο κ. Μουζενίδης. Το Μουζενίδης Group γενικά. Αυτό δεν το κρύβει κανένας και ο ίδιος το λέει. Μάλιστα, πριν κανένα χρόνο που είχα πάει να το δω στα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη, προς τιμήν μας και προς τιμήν του, το εκτιμάει αυτό το πράγμα και το αναγνωρίζει. Γι' αυτό, αυτό ήταν ο λόγος που αγαπούσε και την Καστοριά, να μην το ξεχνάμε. Τώρα στην πορεία, καμιά φορά προκύπτουν άλλα θέματα. Στην πορεία προέκυψαν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, πήγαιναν αλλού αυτοί οι τουρίστες. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον της οικογένειάς του και της επιχειρηστής του, έτσι. Δεν είναι κατακριτέο. Το θέμα είναι ότι εμείς μείναμε στάσιμοι ενώ αυτός προχώρησε. Αυτό είναι το άσχημο. Και να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λάσαρε εδώ και η ιδέα του υιοθετήθηκε και από άλλα τέτοια γραφεία. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Μουζενίδης κάποια στιγμή, ήταν και οι υπόλοιποι που είχαν ακριβώς το ίδιο μοντέλο, αυτός, έτσι. Ναι, αυτός ξέφυγε από τα άλλα τα γραφεία. Δηλαδή πραγματικά αυτός εκτοξεύτηκε. Τα άλλα τα γραφεία δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Βέβαια πήραν και αυτά ένα μικρό κομμάτι της πίτας. Ναι. Μακάρι τώρα να μεγαλώσουμε. Με τον ίδιο τρόπο, βέβαια. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω. Με τον ίδιο τρόπο. Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποιες διαφορές. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδειξε τον δρόμο. Ναι, ναι. Αναμφίβολα. Αυτό. Εμείς δεν το εκμεταλλευτήκαμε και εδώ τελειώνει η υπόθεση. Η ιστορία, τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μαθαίνετε για τη συνέχεια του Μουζενίδης Group, τι θα γίνει και αν. Έχω σκοπό να κάνω μια συνάντηση. Όχι τώρα αυτή τη βδομάδα, ας περάσει λίγο οι άνθρωποι να, εντάξει, να θρυνήσουν λίγο, δεν σωστά, υπάρχει τώρα διαστήμη. Έβγαλαν μια ανακοίνωση βέβαια, όμιλος, ότι συνεχίζουμε κανονικά εδώ ναι, που είμαστε. Έβγαλε και βγάλατε και όλοι σας εδώ στην Καστοριά, να πούμε και εσείς και η Ομοσπονδία και ο ΣΕΓ. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις, συλληπιτήρια, μηνύματα και από την Καστοριά όλοι, έτσι. Ναι, έτσι να το πούμε και αυτό. Εντάξει, νομίζω η ζωή συνεχίζεται. Νομίζω ότι θα βρει το δρόμο του το Μουζενίδης Group. Πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του. Έχει αδέρφια ικανά να ακολουθήσουν. Έχει συνεργάτες ικανούς να ακολουθήσουν. Βέβαια, καμιά φορά δεν ισχύει το ουδής αντικατάστατος. Αυτός πραγματικά, μακάρι να βγω ψεύτης, θεωρώ ότι είναι αντικατάστατος αυτήν την εταιρεία. Mm-hmm. Μακάρι να βγω ψεύτης. Ναι, είναι μια εταιρεία με πολλά πράγματα. Νομίζω είναι και η αεροπορική μέσα, έτσι δεν είναι. Είναι και τα αεροπλάνα. Είναι και το έχει ακόμα το πάρκινγκ του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Το έχει ακόμα, ναι. Το έχει ακόμα. Είναι μια πολυδιάστατη, θα λέγαμε, επιχείρηση. Δεν είναι, είναι με πολλά πράγματα μαζί, οπότε θέλει ανθρώπους που να το αγαπάνε, να το σκέφτονται, να το οραματίζονται για να το συνεχίσουν. Έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο να πούμε, κύριε Νατσούλη, τώρα. Ωραία. Θα δούμε, θα δείξει, το μέλλον θα δείξει. Άρα λοιπόν αυτά κρατάτε εσείς, αυτά κρατάτε εσείς και αυτά πρέπει να κρατήσει, λέτε, και η Καστοριά. Κρίμα που η Καστοριά, ενώ όπως είπατε, αυτό ας κρατήσουμε για από αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ο Μουζενίδης, είπατε, εκμεταλλεύτηκε την Καστοριά. Η Καστοριά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τον Μουζενίδη. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.